Το πρώτο θέμα της σημερινής διάταξης είναι να ανεβεί στην επανειμία της εργαλείας ΑΕ στα έργα που είναι φορέες υλοποίησης στο 4ο και 5ο ειδικό αναπτυξιακό πρόγραμμα Μηχανοπολίου Μεγαλόπολης. Η εταιρεία με απόφαση Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων έχει μετατραπεί σε αναπτυξιακό οργανισμό του νόμου 46/4 του 20 και λειτουργεί με νέο επωνυμία αναπτυξιακή εργαλείας ανώνυμη εταιρεία αναπτυξιακός οργανισμός προσωπικής αυτοδιοίκησης με διακριτικό τύπο αναπτυξιακή εργαλείας ΑΕ ΝΟΤΑ, δηλαδή προσαρμόστηκε σύμφωνα με τις επιλογές του νέου νόμου. Ομόφωνα. Αποδεχόμαστε την αλλαγή και το δεύτερο, αυτό δεν είναι το θέμα, να αποδεχτούμε την αλλαγή. Και το δεύτερο ένταξη νέου υποέργου στο 4ο ΕΑΠ, Δεκανοπεδίου Μεγαλόπολης και αλλαγή του φορέα υλοποίησης. Υπάρχει ένα ενταγμένο έργο χωρίς όμως πίστοση, το οποίο έχει προπολογισμό 150.000 ευρώ για την πίστα των αγώνων. Ζητάμε να κάνουμε ένα υποέργο, γράφουμε 20.000, η παράκληση να το κάνουμε 25, προκειμένου να διοργανωθούν οι αγώνες μοτοκρός φέτος, αυτοί που ανεβήθησαν από πέρυσι. Τα χρήματα αυτά αφορούν τι, Χριστόφορο? Τα χρήματα αυτά αφορούν... Ανέστημη, ο Χρήστος είναι επικεφαλής της Επιτροπής από πλευράς Περιφέρειας για την διοργάνωση των αγώνων. Η οργάνωση αυτή έχει μια ανάγκη βελτιώσεων της πίστας, υποδομών και οργανωτικών στοιχείων, δηλαδή οτιδήποτε έχει να κάνει με τις φιλοξενίες των μέλων, των κριτών, της Διοργανωτικής Επιτροπής και όλα αυτά με τα έπαθλα. Εκεί λοιπόν θα συνδράμουμε εμείς με αυτή την, το ποσό των 25.000 και συνδράμει και η Περιφέρεια και ο Δήμος της Μεγαλόπολης. Ο συνολικός προπολογισμός είναι 75. 25 αν ψηφίσετε Αρκαδίας ΑΕ, 40 από Περιφέρεια, 10 από Δήμο Μεγαλόπολης και 30 από Υπουργείο Αθλητισμού, το οποίο θα συμβράμε και αυτό. Και όλοι αυτοί συνεργάζονται για τις δράσεις συγκεκριμένες. Εκεί λοιπόν υπήρχε μια προγραμματική σύμβαση της Περιφέρειας με την Πελοπόννησο, η οποία είχε λήξει. Από αυτή την προγραμματική σύμβαση που είχε πληρωθεί το παράβολο για την άδεια τέλεσης των αγώνων, θα αντιληθούν οι 40.000 προκειμένου να μην επιβαρυνθεί μονομερώς η Περιφέρεια, αλλά να συνδράμει και ο Δήμος, ο οποίος έχει συμφωνήσει, και εμείς εδώ πέρα για τη σημερινή τροποποίηση σε έναν ψηφιστή. Από τους ΠΕ Αρκαδίας, εδώ πέρα Αρκαδία, 160.000. 160.000 είναι αυτή η προγραμματική. Αυτές λοιπόν 160.000 αφορούν όλη τη διοργάνωση των αγώνων. Μάλιστα. Άμα διαβάσετε ακριβώς τι λέει μέσα, είναι όλη η διοργάνωση από υποδοχές, δεν ακούσαν συγγνώμη. Δηλαδή είναι πάνω από αυτό, αφάνω τα 160 αυτά. Όχι. Από αυτά θα τελειώσω τα 40. Θα τελειώσω πρώτα και μετά θα σα ρωτήσω. Θα τελειώσω έτσι. Εδώ λοιπόν είναι 160.000, τα οποία είναι, δεν είναι από το ΙΑΠ. Όχι. Γι' αυτό λέω τώρα. Δεν είναι από το ΙΑΠ. Είναι από τι αμαρτωλέ που είναι προγραμματικέ συμβάσει και ελευθερία, και ποιε ήταν οι αμαρτωλέ, ήταν επικοδομητικέ για το Πελοπόννησο. Και μετά υπάρχει άλλη προγραμματική σύμβαση, μετά από λίγε μέρε, η οποία αφορά το φάκελο και τη διεκδίκηση των αγώνων. Αυτό ήταν στι 1.000. Αυτό λοιπόν ήταν η πρώτη που έγινε και διεκδικήσαμε και πήραμε του αγώνε. Ήταν ένα κατόρθωμα που έγινε τότε, ο φάκελος αυτό, και ακολούθησαν 160.000 που ήταν για όλους τους αγώνες. Τα πάντα, αλλά όχι από το ΙΑΠ. Από αυτές θα αντλήσουμε τις αγώνες. Αλλά δεν είναι από αυτό. Αυτό δεν είναι πρόβλημα του συμπεριφέρειου. Υπάρχουν μέσα από την Κρατική Ταμεία Ανάπτυξη τα λεφτά αυτά που έχουν πει. Δεν έχουν πει από το ΙΑΠ. Δεν μιλάτε λοιπόν από αυτά. Γι' αυτό ρωτάω. Από αυτό το πράγμα εδώ από είναι αυτά, ψηφισμένα λεφτά σας, δεν είναι από αυτά. Εδώ κάτι ήταν και μια δεν ήταν. Από αυτά τα χρήματα θα αντληθούν 40.000. Τα χρήματα αυτά. Ναι, γιατί δεν είναι αυτό. Άμα δείτε πού είναι αυτή η πόλη. Έλα, πρόεδρε. Ναι, από εκεί θα αντληθούν 40.000. Ναι, Χρήστο, δεν είναι όμως για το ΙΑΠ δεν είναι αυτό. Δεν με ακούσω. Για την διοργάνωση. Από την προγραμματική αυτή θα αντληθούν 40.000 από το Ταμείο της Περιφέρειας. Διότι θα πρέπει να συνδράμουν όλοι οι φορείς που έχουν να κάνουν με αυτό και όχι μόνο μερός. Λοιπόν, υπάρχει μια προγραμματική 160.000 ευρώ, η οποία προγραμματική έλεγε τον Οκτώβριο του 2020. Κατά την άποψη κάποιων νομικών έληξε η προγραμματική τον Οκτώβριο του 2020. Δίνονταν μέσα στην προγραμματική η δυνατότητα στην Επιτροπή Παρακολούθησης να κάνει παράταση της ισχύως. Αυτό είναι ένα ερωτηματικό, αν μπορεί η Επιτροπή Παρακολούθησης να κάνει παράταση της σύμβασης που έχουν αποφασίσει μίσουνα συλλογικά όλα. Εν πάση περιπτώσει, γι' αυτό το θέμα...
να ξαναπάει στην Οικονομική Επιτροπή για να μην έχουμε προβλήματα στην εκταμείευση, είπαμε. Από τις 160.000 αυτές των χρημάτων της περιφέρειας, 60.000 ευρώ, δηλαδή 50 για τα δικαιώματα, σε 10.000 ευρώ για κάτι ταξίδια στην Ιταλία και κάτι τέτοια τα οποία βρήκαμε, εκταμιεύτηκαν για το συγκεκριμένο σκοπό. Στη συνέχεια, ήταν για την διεκδίκηση των αγώνων. Στη συνέχεια, θα μας ακούει και ο κόσμος έτσι και θα τρελαίνει με τα νούμερα. Στη συνέχεια, κλείθηκα στο Υφυπουργείο Αθλητισμού, διότι ήταν μια προγραμματική σύμβαση η οποία είχε υπογραφεί μεταξύ Περιφέρειας, Περιφερειακού Ταμείου, δηλαδή και Πελοπόννησος, δηλαδή Περιφέρεια εδώ μόνο. Και απουσίαζε η κοινωνία της Μεγαλόπολης, η Δημοτική Αρχή της Μεγαλόπολης και το Υφυπουργείο Αθλητισμού. Λοιπόν, με πρόταση του Υφυπουργού Αθλητισμού του κ. Αβγενάκη και πολύ σωστά, πάμε σε ένα ευρύτερο σχήμα, στο οποίο μετέχει και το κράτος δια του Υφυπουργείου Αθλητισμού με το ποσό των 30.000 ευρώ και προφανώς μετέχει και ο νοικοκύρης της εκδήλωσης που είναι ο Δήμος Μεγαλόπολης και η κοινωνία της Μεγαλόπολης. Έτσι λοιπόν αθροίζεται με τη συμμετοχή όλων ένα ποσό το οποίο είναι 65 συν 10, 75 συν 30, 105 Υφυπουργείο Αθλητισμού, Περιφέρεια και Δήμος Μεγαλόπολης και η Αρκαδία ΑΕ, ένα ποσό το οποίο είναι ικανοποιητικό, μετέχουν όλοι αυτοί στη διαδικασία των αναθέσεων και των πληρωμών, ώστε να κάνουμε όλοι μαζί ένα έργο, να έχουμε όλοι μαζί μία συμμετοχή και να έχουμε και το καλύτερο αποτέλεσμα. Αυτή είναι η όλη διαδικασία και να σας, εφόσον διαβρύνεται η κουβέντα, να σας ενημερώσω ότι πάμε. Μετήχα σε μία σύσκεψη στην οποία συμμετείχαν ο Υφυπουργός Αθλητισμού και ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ, ο κ. Στάσης, ο κ. Αβγενάκης, ο κ. Στάσης. Αντικείμενο της συζήτησης είναι η παραχώρηση των 93 στρεμάτων Δήμαρχε από τη ΔΕΗ ή στο Υφυπουργείο Αθλητισμού ή στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, ιδιοκτησιακά τα 93 στρεμάτα, ώστε να κάνουμε την πίστα και με τις αναγκαίες υποδομές, οι υποδομές εξελίσσονται, ξέρετε, αλλάζουν, μεταβάλλονται, ώστε να είναι η πανελλήνια η πίστα για τους αγώνες σε πανελλαδικό επίπεδο και για τους διεθνείς αγώνες. Αυτό θα προχωρήσει γρήγορα. Και το δεύτερο, η δεύτερη προγραμματική η οποία θα γίνει είναι για την οργάνωση των αγώνων. Προφανώς με τη συμμετοχή του Υπουργείου, προφανέστατα με τη συμμετοχή της Περιφέρειας και πάνω απ' όλα το προφανές ότι ο Δήμος Μεγαλόπολης ή το Αθλητικό Σωματείο, πώς το λέμε αυτό, άλμα της Μεγαλόπολης κλπ. Όλοι αυτοί θα συμμετέχουν στην προγραμματική για την οργάνωση των αγώνων. Έτσι πάει το πράγμα, αυτή είναι η πορεία. Έτσι. Λοιπόν, σήμερα ζητείται από το Σώμα να συμμετάσχει με 25.000 ευρώ και η Αρκαδία ΑΕ στα έξοδα για την οργάνωση των αγώνων. Αθρηστικά πάμε σε 105.000 ευρώ. Αν χρειαστεί κάτι παραπάνω, εδώ είμαστε. Δεν είναι μόνο αυτά τα χρήματα. Συμμετέχουμε και με μέσα και με μοντόδες και με όλα αυτά, ώστε να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Αλλά επαναλαμβάνω, τα χρήματα αυτά τώρα θα τα κάνουμε, θα πάμε κάπου αλλού, θα τα πετάξουμε. Τα χρήματα αυτά είναι της περιφέρειας. Είναι χρήματα της περιφέρειας και προφανώς μένουν στην περιφέρεια. Άρα λοιπόν βγάζουμε τα χρήματα αυτά που δεν είναι. Μένουν στην περιφέρεια. Τι να κάνουμε κύριε Γιανακούρα, να μην δεχτούμε τα χρήματα του Υφυπουργείου Αθλητισμού, 30.000 ευρώ. Βεβαίως. Πρέπει να συμμετάσχουν περισσότεροι. Σε αυτό την εκδήλωση δεν μπορεί να είναι μόνο η περιφέρεια. Δεν μπορεί να μην μετέχει ο Δήμος Μεγαλόπολης. Δεν μπορεί να μετέχει το Υπουργείο. Αυτή πιστεύω ότι τα 93 στρέμματα είναι άλλη που υπάρχει. Κοιτάξτε, είναι αυτή η οποία υπάρχει, αλλά ενδεχομένως να έχουμε και αλλαγές. Γιατί τώρα είμαστε στη φάση της οριστικής πλέον χωροταξικής τακτοποίησης του πεδίου. Ενδεχομένως κάποιο κομμάτι να πάει κάπου αλλού, να μεταφερθεί, να γίνουν κάποιες αλλαγές. Αλλά το γεγονός ότι ιδιοκτησιακά πλέον, γιατί θα πληρωθεί η ΔΕΗ για τακτοποίηση του χώρου, με το ποσό, αν δεν κάνω λάθος, των 300 εκατομμυρίων ευρώ. Σε αυτά τα πλαίσια θα γίνει και τακτοποίηση οριστική και της πίστας. Ευχαριστώ.
Εντάξει, μπορεί να αλλάξει κάτι, κατά βάση θα είναι η ίδια. Δεν είμαστε 100% βέβαιοι όμως ότι δεν θα αλλάξει κάτι. Εντάξει, το ειδικό χαρακτηριστικό ταξικό θα το προσδιορίσει. Προφανώς και το Πανεπιστήμιο συμφωνεί. Απλά να πω ότι και το Πανεπιστήμιο συνεισφέρει εθελοντικά μέσα από το τμήμα της οργάνωσης και διαχείρισης αθλητισμού, όπου έχουμε έρθει σε επαφή και με το Υπουργείο και με τις ομάδες που το διοργανώνουν και θα έχουμε γύρω στα 50 με 60 άτομα εθελοντές που θα βοηθήσουν. Είναι πολύ καλό, σας παρακαλώ, οργανώστε το, ώστε να έχουμε 50-60 παιδιά εκεί παρόντα. Δέστε το πώς μπορούμε να υποστηρίξουμε τα παιδιά με λίγο με ξηρά τροφή, με νερό κλπ. Σαν υγειοτεχνικό επιμελητήριο, θεωρούμε ότι αυτός ο χώρος, όντως από αυτά που γνωρίζουμε, προσφέρεται για την εκδήλωση αυτή σε μόνιμη βάση. Απλώς θα ήθελα να θίξω το εξής, ότι επειδή δημιουργούνται θέματα ασφάλειας κτλ., θα υπάρχουν όλες αυτές οι νόμιμες, αν θέλετε, αδειοδοτήσεις ή κανόνες ασφαλείας που προβλέπονται για τέτοιους μεγάλους αγώνες διεθνείς κτλ. Αυτό είναι το σημαντικό. Θα ψηφίσω να πω όχι και να τονίσω το όχι μου. Χαίρομαι πραγματικά. Ναι, ψηφίζετε όλοι σας. Όχι, ο κύριος Γιανακούλας να το αιτιολογήσει. Εγώ χαίρομαι που αυτό με κόπο το 19 πετύχαμε ώστε να γίνει αυτό το παγκόσμιο το κάνουμε στην Ελλάδα. Είμαι υπέρ, ναι, να γίνει, χαίρομαι που γίνεται. Δεν κατανοώ απλώς γιατί να πάρουμε 25.000 από το ΕΑΠ που είναι ένα χρήσιμο εργαλείο στην περιοχή, ενώ υπήρχαν τα λεφτά τα ενταγμένα στο ΤΟΒΕ. Αυτό το κατανοώ, γι' αυτό μόνο και μόνο γι' αυτό εγώ ψηφίζω όχι. Είμαι υπέρ των αγώνων, χαίρομαι που γίνεται. Είναι δική μας κατάρτιση που πετύχαμε το 19 να γίνουν οι αγώνες που μεγαλώνουν. Αλλά δεν κατανοώ και πάλι γιατί να μείνουν τα λεφτά στο ΤΟΒΕ στο κράτος και να πάρουμε από το χρήσιμο εργαλείο το ΕΑΠ που μεγαλώνουν στα 25.000. Επίσης και τελευταία στιγμή η συμμετοχή δική μας είναι γιατί είναι η εξία πληρωμών. Τελείωσε η συνεδρίαση.